Μετά τις συσκέψεις επισυσκέψεων για τους τρόπους αντιμετώπισης της βίας εντός και εκτός των γηπέδων, η συζήτηση μεταφέρθηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, με την Υπουργό Δικαιοσύνης να αναλύει το πλάνο πάταξης του φαινομένου, εξηγώντας στο Σώμα τα μέτρα που έχει κλειδώσει ήδη η κυβέρνηση. Είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια παραγωγικά βήματα προς τα μπρος, μεθοδικά, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και με τη συνένεση όλων των μερών θα μπορέσουμε να φέρουμε κάποιες αλλαγές. Οι βουλευτές τόνισαν στην Υπουργό πως ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις προτού να είναι αργά, γι' αυτό και συμφωνήθηκε πως η Υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερώνει ανά 2 μήνες στην Επιτροπή Νομικών για την πορεία υλοποίησης των μέτρων κατά της βίας εντός και εκτός των αθλητικών χώρων. Μετά τη σημερινή συνεδρία είναι αυταπόδεικτο πλέον ότι ο κάθε φορέας, ο κάθε θεσμός έχει τις δικές του ευθύνες. Αν δεν ληφθούν αποφάσεις σήμερα και αν δεν εφαρμοστούν στην πράξη οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα θρηνήσουμε θύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής ο αρχηγός της αστυνομίας, από τον Μάιο μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 95 συλλήψεις για βία στα γήπεδα, με τις 55 εξ αυτών να αφορούν σοβαρές υποθέσεις. Για 28 περιπτώσεις αποφασίστηκε ένας χρόνος αποχή από τα γήπεδα. Κουκούλες, προβληματικά κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης χωρίς ευκρίνεια και καλό φωτισμό, είπε ο Στέλιος Παπαθεοδόρου, καθιστούν το έργο της δύναμης όλο και πιο δύσκολο. Μιλήσαμε και για ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό που αντιμετωπίζει τη βία ως έναν κοινωνικό φαινόμενο που είναι πολυδιάστατο. Δεν αφορά μόνο τα γήπεδα, δεν αφορά μόνο τα αθλητικά σωματεία, αλλά αφορά γενικότερα όλα τα στρώματα της κοινωνίας και όλους τους χώρους. Σύμφωνα με την Άννα Προκοπίου, γίνεται η επεξεργασία δημιουργία συμβουλευτικής ομάδας που θα αποτελείται από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και ειδικούς απεξάρτησης, αφού όπως έχει διαπιστωθεί, η χρήση ναρκωτικών ουσιών έχει άμεση σχέση με τα επεισόδια βίας στους αθλητικούς χώρους. Ενώπιον της Επιτροπής βρέθηκαν και εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου, Καλαθόσφαιρας, Πετόσφαιρας και Χειροσφαίρησης, οι οποίοι μίλησαν για την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων, ενώ οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιρικών σωματείων τόνισαν την ανάγκη της αστυνόμευσης των αγώνων. Στη σημερινή συνεδρία είχαν κληθεί και οι πρόεδροι των Συνδέσμων Φιλάθλων, ωστόσο δεν παρουσιάστηκαν.